Την αποδοκιμασία του για τις προτινόμενες αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την κατάργηση του βέτο των χωρών εξέφρασε ο ηγέτης του Πολωνικού Κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη Γιάρωσλαβ Κατζίνσκι. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν μια υπαρξιακή απειλή για το πολωνικό κράτος, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε και τα εξής. Είναι ουσιαστικά μια στρατηγική ενορχιστρωμένη από εξωτερικές δυνάμεις, ειδικά του Βερολίνου μέσω των Βρυξελών, για τη διάλυση της κυριαρχίας της Πολωνίας, μειώνοντάς την σε μια περιοχή που κατοικείται απλώς από Πολωνούς, αλλά διοικείται από το εξωτερικό. Υπενθυμίζουμε ότι το ψήφισμα για την άρση του βέτο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από μερικές ημέρες, με 291 ευρωβουλευτές να είναι υπέρ, 274 κατά, ενώ 44 απήχαν. Συγκεκριμένα 9 Πολωνοί ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν κυρίως την πολωνική αριστερά ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος. Εάν είχαν ψηφίσει διαφορετικά, αυτές οι ψηφοφορίες θα μπορούσαν να είχαν ανατρέψει την πίεση για τις τροποποιήσεις της συνθήκης, όπως είπε ο Κατζίνσκι. Ο ίδιος επέκρινε όλους τους ευρωβουλευτές που ψήφισαν κατά της παύσης αυτού του μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων των Πολωνών εκπροσώπων, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη δράση τους ως προδοσία των πολωνικών συμφερόντων. Ο Κατζίνσκι είπε ότι οι προτινόμενες αλλαγές στη συνθήκη θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μία άνηση ένωση, παρέχοντας σε ορισμένα κράτη όπως η Γερμανία αυτόνομες εξουσίες λήψης αποφάσεων σε βασικούς τομείς, ενώ ταυτόχρονα αφαιρούνται οι ίδιες εξουσίες από άλλα κράτη συμπεριλαμβανομένες της Πολωνίας. Προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαίρεση εντός της Ένωσης, δημιουργώντας μία ιεραρχία κρατών με άνισα δικαιώματα και εξουσίες.